Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου και ο Δήμος Ιωαννιτών με αφορμή τον σημερινό εορτασμό διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του διαγωνισμού με θέμα «Η πόλη που δεν ξέρουμε» είναι η κινητοποίηση και συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε πιο βιώσιμα μοντέλα τρόπου ζωής μέσω της φωτογραφίας. Την διεξαγωγή του διαγωνισμού ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης, Βασίλης Βλέτσας, υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία δεν επιτρέπουν την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Εκτός όμως από την κινητοποίηση παιδιών και εφήβων, στόχος του Δήμου είναι η κινητοποίηση και των ενηλίκων. Έτσι, την άνοιξη του 2021, με αφορμή και πάλι την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος πρόκειται να βραβεύσει το πιο όμορφο μπαλκόνι. Σήμερα, 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε δράσεις που είχαμε σκεφτεί και είχαμε σχεδιάσει. Παρ' όλα αυτά, όμως, από το Δήμο Ιωαννιτών θα φύγει το μήνυμα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, διοργανώνοντας μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η πόλη που δεν ξέρουμε». Σε αυτή την έκθεση φωτογραφίας δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά και στους εφήβους της πόλης να συμμετέχουν, αποτυπώνοντας μία όμορφη περιβαλλοντική στιγμή, ένα όμορφο περιβαλλοντικό σημείο από την πόλη των Ιωαννίνων. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα είναι πάρα πολύ εύκολη και θα έχει τα εξής απλά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να αποτυπώσουμε την όμορφη φωτογραφία, είτε με το κινητό μας, είτε με την φωτογραφική μας μηχανή. Το δεύτερο βήμα είναι να την αποστείλουμε στο κεντρικό δημαρχείο της πόλης, με τα στοιχεία μας, με την ένδειξη προς τον διαγωνισμό φωτογραφίας. Και από εκεί και πέρα, ο Δήμος Ιωαννιτών θα συγκεντρώσει όλες τις φωτογραφίες και μέσω μιας ειδικής επιτροπής θα βραβεύσει την καλύτερη φωτογραφία και το φθινόπωρο θα πραγματοποιήσει μια έκθεση φωτογραφίας εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Επίσης, θέλουμε από φέτος να ανακοινώσουμε ότι του χρόνου θα επιδιώξουμε να βάλουμε και τους ενήλικες στη διαδικασία του διαγωνισμού, έναν όμορφο και ωραίο διαγωνισμό, προκειμένου να βραβεύσουμε το καλύτερο μπαλκόνι της πόλης. Και επειδή το να φτιάξουμε ένα μπαλκόνι και ένα τέτοιο χώρο απαιτεί χρόνο και προετοιμασία, το ανακοινώνουμε από φέτος, ώστε του χρόνου την άνοιξη να βραβεύσουμε το καλύτερο μπαλκόνι της πόλης μας. Στο Δήμο Ιωαννιτών κάναμε μια πρωτοπόρα, αν θέλετε, κίνηση. Δημιουργήσαμε Μητρό Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, είναι κάτι πρωτοπόρο για τους Δήμους της Ελλάδας. Αυτό το Μητρό το σταμάτησε η πανδημία. Είχαμε σαν σκοπό τον Απρίλιο να πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη δράση με τη συμμετοχή όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Αυτή τη δράση σκεφτόμαστε να τη μεταθέσουμε κοντά στα μέσα Ιουλίου, όταν θα επιτραπούν οι συναθρήσεις, οι δημόσιες εκδηλώσεις με όλα τα μέτρα που προβλέπεται. Σκεφτόμαστε το Μητρό Περιβαλλοντικών Οργανώσεων να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Ιούλιο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων και δυστυχώς δεν λείπουν οι περιπτώσεις και συμπολιτών οι οποίοι προχωρούν στην ρύπανση και την μόλυνσή του, ο κ. Βλέτσας σημείωσε πως έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες τόσο με ενημερώσεις όσο και με μεικτές περιπολίες για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης αναπόθεσης. Στους αστικούς δήμους υπάρχουν προβλήματα ανεξέλεγκτης αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων. Στο Δήμο Ιωαννιτών και εκεί, αν θέλετε, έχουμε καινοτομήσει όσον αφορά δράσεις. Ήδη έχουμε αποκαταστήσει αρκετές χωματερές, είτε αυτές είναι στην Παμβότητα, είτε αυτές είναι στο Πέραμα, είτε είναι περιματρικά της λίμνης. Όμως το πρόβλημα συνεχίζεται. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα που δημιουργούν στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε προχωρήσει και σε δεύτερο βήμα. Έχουμε εφαρμόσει ένα μεικτό σύστημα περιπολιών, περιφρούρησης περιβάλλοντος, που συμμετέχει η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία και ο φορέας της λίμνης. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα επιτηρούμε την περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών. Θέλω να σας πω ότι μετά από σχεδόν 2 μήνες που εφαρμόζουμε αυτή την τακτική, έχει περιοριστεί το φαινόμενο, αλλά δεν πάβει να υπάρχει και πολλές φορές επιδεινώνεται με την κατάσταση που υπάρχει στα απορρίμματα, με το πρόβλημα που είχαμε ως Δημοτική Αρχή στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Η μάχη της προστασίας του περιβάλλοντος είναι συνεχής, γι' αυτό εξάλλου έχει θεσπιστεί και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και είμαστε εδώ για να τη δώσουμε.